Καλησπέρα, τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο με Hero Zero στο GR22. Sorry που είχα να ανεβάσω τόσο καιρό βίντεο, απλά είναι και λίγο η όρεξη για βίντεο που δεν έχεις, είναι και γενικά ότι το να κάνεις καθημερινά βίντεο δεν δείχνω κάτι καινούριο, οπότε πρέπει να αναβαθμιστώ ώστε να δείξω κάτι καινούριο, γιατί συνέχεια τα ίδια δείχνουμε, οπότε ναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε από την προηγούμενη φορά έχω ανέβει κάποια levels, έχω πάει 358, το έχω καζώσει λίγο πιστεύω, δεν θυμάμαι πως ήμουν στο προηγούμενο και γενικά δίνω πόνο όσο μπορώ, ανεβαίνουμε όσο μπορούμε αυτόν τον καιρό όσο έχουμε χρόνο, γιατί μετά θα το παρατήσω πιστεύω, γιατί γενικά αυτό το παιχνίδι το άρχισα επειδή έχω χρόνο, γιατί άμα δεν έχει χρόνο δεν νομίζω να έχει κάποια σημασία μετά. Οπότε ναι, άμα έχεις χρόνο, συνεχίζεις και παίζεις κανονικά το παιχνίδι, κάνεις όλα τα πράγματα. Άμα δεν έχεις χρόνο όμως, τα χάνεις όλα, μένεις πίσω, οπότε δεν νομίζω να χρειάζεται. Αντάξει, αλλά κάποια σύνδεση να κάνεις κάποιες φορές, κάνουμε. Τέλος πάντων, ναι, αυτό. Όπως βλέπετε, έχω φτάσει σχεδόν τα 185 εκατομμύρια. Προσπαθώ να μαζέψω 200 εκατομμύρια πριν το Hero Cone με τα κέρματα, ώστε να τα ρίξω όλα. Νομίζω είναι και η τελευταία ανταμοιβή που δίνει στα κατορθώματα τα 200 εκατομμύρια. Αλλά έχω ακούσει και μέχρι 300 έχει πάει. Δεν ξέρω αν όντως είναι. Αλλά εγώ πιστεύω είναι μέχρι 200 εκατομμύρια η τελευταία ανταμοιβή. Οπότε προσπαθούμε να το πάμε εκεί. Έχω 58 ντονατάκια. Είχα στο προηγούμενο βίντεο νομίζω 80-90. Βασικά δεν τα είχα πάρει. Αλλά γενικά ναι, μόλις τελείωσε η προηγούμενη σεζόν είχα 80-90 ντόνατς. Αλλά εντάξει, τα χαλάω από εδώ και πέρα. Να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι και που τα είχα χαλάσει. Βασικά, όχι, τα χάλαγα για νησιωτικό αποστολών, κάποια για καζίνο και γενικά αυτό που κάνω κάθε φορά τα χαλάω και στο τηλεφώνημα εκτός της ανάγκης που βοηθάει αρκετά πιστεύω. Και έτσι κατέληξα με 58, είχα και λιγότερα, αλλά κερδίζω και από τουρνουά εμπειρίας και από γενικά από σεζόν. Οπότε πέφτει πολύ ντόνατς. Εδώ κατορθώματα έχω μαζέψει αρκετά. 106, τα οποία είναι αντικείμενα μόνο και προπονήσεις. Οπότε τώρα έχει έρθει και το Hero Cone προπονήσεις, οπότε δίνω όσο περισσότερο πόνο μπορώ. Είναι πάρα πολλές τα κατορθώματα με προπονήσεις και δεν βγαίνουν αυτά σε μια εβδομάδα, εκτός και άμα δεν κοιμηθείς καθόλου και κάνεις συνέχεια αυτό το πράγμα, ή εκτός και άμα δώσεις donuts που αυτό κάνανε οι περισσότεροι και ανέβηκαν αρκετά γρήγορα. Οπότε ναι, γενικά έχω χαλάσει 1063 donuts. Εντάξει, τα λες και δεν τα λες πολλά. Ναι, όπως βλέπετε από αποστολές τις έχω τελειώσει, την ενέργεια όλη, δεν έχω κάποια αποστολή να βάλω επειδή έχει τελειώσει, φούτα αποθηκευμένη έχω τίποτα. Λοιπόν, τηλεφώνημα της ανάγκης πάμε, που πιστεύω αξίζει πάρα πολύ, αυτά είναι τα εβδομαδία που βλέπετε τώρα, τα καθημερινά τα έχω κάνει. Και ναι, περιμένω να μαζέψω και τη δεύτερη αποστολή, αυτή να κάνω άλλες 30 μονομαχίες περίπου, ώστε να τα βάλω και τα δύο μαζί και να πάρω τους 10 βαθμούς δέξιο σεζόν και να πάρω σχεδόν 300.000 εμπειρία, 400 κάπου εκεί θα βγει. Και εγώ πιστεύω γενικά αξίζει να χαλάς donuts εδώ στο τηλεφώνημα της ανάγκης, είναι πιστεύω αρκετά worthy. Ανεβαίνεις πολύ γρήγορα level άμα χαλάς donuts για να βρεις εμπειρία. Έτσι, για τα μικρά level τώρα δεν ξέρω πόσο αρκετά βοηθάει, αλλά για τα μεγάλα level πιστεύω σου δίνει αρκετό boost να ανεβαίνεις αρκετά γρήγορα level στα τέτοια, άμα βρίσκεις εμπειρία στο τηλεφώνημα κάθε μέρα. Οπότε γενικά εγώ donuts τώρα χαλάω μόνο στο τηλεφώνημα εκτός ανάγκης και άμα βγει το καζίνο. Και άμα χρειαστεί κάποτε, άμα μου καπνίσει, δίνω και κανένα δεκάρικο στο πενηντάρικο αποστολών που είναι αρκετά βοηθητικό, αλλά χαλάνε πολλά ρε φίλε, 10 κάθε εβδομάδα, τέλος πάντων δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στην καινούργια σεζόν που έχει μπει του Βουβαλού, που έχουν περάσει 2 εβδομάδες, 3, δεν ξέρω πόσο καιρό έχει που έχει μπει. Γενικά το σκηνάκι εντάξει θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερο. Γενικά εντάξει δεν είναι τόσο ωραίο πιστεύω για μένα προσωπικά. Εντάξει το πετάκι, η δεξιότητά του για μερικούς είναι καλή, για μερικούς όχι. Εδώ όπως βλέπετε έχω αφήσει μερικές ανταμοιβές, θα τις πάρω όταν χρειαστεί, όταν τις θέλεις. Τέλος πάντων, έχω φτάσει αρκετά μακριά, έχω φτάσει 450 πόντους. Πιστεύω είμαι αρκετά καλά. Νομίζω ότι βγάζω μέχρι τέλος του σεζόν, μέχρι το τέλος. Εκτός και άμα δεν βγει event, νομίζω χωρίς event νομίζω δεν τη βγάζω, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά εντάξει είναι και αυτό το Hero Cone με προπονήσεις τώρα, οπότε λογικά βγαίνει άνετα, θα δείξει, θα δούμε. Και ναι, αυτό μέχρι τόσο έχω φτάσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα skills μου, τι έχουν γίνει. Αυτά είναι τα skills μου. Εντάξει, γενικά δεν υπάρχει κάποια αναβάθμιση τρελή, ούτε σε αντικείμενα ούτε σε κάτι. Η μόνη αναβάθμιση που γίνεται τώρα στα skills είναι μόνο με προπονήσεις, δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Ό,τι αναβάθμιση βλέπετε τώρα είναι μόνο με προπονήσεις.
Οπότε ναι, και αίματα δεν χαλάω, βαθμούς δεξιοτήτως τους κρατάω, όπως βλέπετε έχω μαζέψει 1600. Θα μου πείτε τώρα να κάνω μεγάλη βλακεία, αλλά λέω μιας και μαζεύω τα κέρματα να μαζέψω και βαθμούς. Το ξέρω ότι οι βαθμοί δεν βοηθάνε στο χειροκόν με τα κέρματα, απλά λέω μιας και θα ρίξω τα κέρματα να ρίξω για αυτούς τους βαθμούς. Αλλά εντάξει, με χρατάνε 2000 στα skills πίσω, αλλά δεν πειράζει να κάνουμε έτσι, δουλεύω εγώ, ο καθένας έχει τον τρόπο του. Και ναι, η κρυψώνα δεν έχει κάτι καλό, έχει ένα επικό αντικείμενο που γενικά έχω μαζέψει αρκετά επικά αντικείμενα, έχω γεμίσει, οπότε δεν χρειάζομαι κάτι άλλο και δεν είχε κάτι καλό. Όπως βλέπετε εδώ έχω γεμίσει με χρυσά, έχω και κάποιους πυράβλους, έχω και αυτό του καζίνου που δεν θα το χαλάσω μέχρι να βρω τη τσουγκράνα, γιατί πιστεύω θα με βοηθήσει πάρα πολύ η τσουγκράνα, γιατί γενικά με τα level μου και με βάση τη ζημιά του όπλου έχω μείνει αρκετά πίσω, πρέπει να βρω κάποιο όπλο. Και θα περιμένω όταν βγει το καζίνο που νομίζω σίγουρα ένα μήνα θα κάνει να βγει και ελπίζω να βγει αυτό το καλό με τη τσουγκράνα, γιατί έχει πολύ καιρό να βγάλει κάποιο καλό καζίνο. Όλα αυτά που έχει βγάλει δεν μου άρεσαν καθόλου, δεν έδιναν σωστά rewards. Αυτά που δεν έχουν όριο είναι νομίζω τα χειρότερα. Άμα έχει όριο το καζίνο μέχρι 30 γύρες που είχε στα προηγούμενα, αυτό νομίζω είναι το καλό καζίνο. Οπότε κάθε φορά που βγαίνει χωρίς όριο καζίνο, νομίζω δεν άξιζε να ρίχνεις ντόνατ εκεί πέρα, εκτός κι άμα είσαι πλούσιος στα ντόνατς. Λοιπόν, ναι, όπως βλέπετε έχω κρατήσει και μερικά, ας πούμε πήρα και αυτό εδώ τη ζώνη που βγαίνει top 10 στους κακοποιούς, την πήρα και μια φορά εγώ εκεί στο χείρο εικόνα με τους κακοποιούς και την χρησιμοποιώ ως αντικείμενο αντοχής. Λοιπόν, έχω μαζέψει μερικά αντικείμενα αντοχής που μου πάτε μερικοί ότι θα με βοηθήσουν στις ειδικές αποστολές και στις αποστολές ενέργειας εκεί πέρα. Αλλά πιστεύω με τόσο δύναμη που έχω σχεδόν 5.000, δεν νομίζω να με βοηθάει σε τίποτα. Οπότε μόνο το 5 σε βοηθάει σε ειδικές αποστολές και στις αποστολές ενέργειας. Οπότε ναι, μόνο με αυτό κάνεις δουλειά και τα αντοχής μπορεί να βοηθάνε και λίγο, αλλά σίγουρα το 80% είναι που σε βοηθάει το 5 σε ειδικές αποστολές. Οπότε όποιος έχει μεγάλη δύναμη και δεν μπορεί να βγάλει ειδικές, μόνο με pet κάτι κάνεις. Άμα βάλεις το καλό σου pet και έχεις φτιάξει τις καλές δεξιότητες. Άμα δεν έχεις καλές δεξιότητες στο pet, δεν μπορείς να κερδίσεις εύκολα ειδικές. Λοιπόν, μονομαχίες έχω κάνει εδώ 50 στα 50. Από τις 10 η ώρα το πρωί το έχω κάνει. Επειδή ξύπνησα λίγο πρωί λόγω μαθήματος. Και εδώ 18 στα 20. Άλλες 2 μου λείπουν. Γενικά έχω άλλες 6. Και παίρνω 80.000 εμπειρία. Και θα ανέβω αρκετά. Θα πάω στο μισό. Αύριο ανεβαίνω εύκολα level. Εντάξει, στάνταρ αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια δεσάρια. Δεν νομίζω να το βγάλουμε την πρώτη, οπότε θα το κάνω αργότερα, ώστε να είμαι σίγουρος. Για μην ξεχαστώ τώρα και το αφήσω. Λοιπόν, κρυψώνα δεν έχει γίνει κάποια μεγάλη αλλαγή. Περιμένω τώρα να τελειώσουμε το ρομπότ εργασίας, που τελειώνουμε ευτυχώς. Το πάμε 20-20, ώστε τελειώνουμε αυτό. Πιστεύω είναι ένα από τα πιο σημαντικά που πρέπει να βαθμίσει την κρυψώνα σου. Βοηθάει αρκετά ο χρόνος, είναι και το πιο σπαστικό σε αυτό. Σε αυτή την κρυψώνα ο χρόνος, οπότε ναι, τελειώνουμε και με αυτό και θα δω μετά τι θα αναβαθμίσω, έχουμε ακόμα 4,5 ώρες. Οπότε ναι, αυτή δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Λοιπόν, πάμε και στην ομάδα. Η ομάδα που είναι οι Conquerors, που έχουμε αλλάξει πολλά από το προηγούμενο βίντεο, έχουμε αλλάξει και όνομα, έχουμε αλλάξει το σύνο μας, αυτά έχουμε αλλάξει γενικά. Έχουμε βάλει και κάποια ντονατάκια, ο γέρος που μας έχει βάλει. Αλήθεια, το όνομά του δεν το κατάλαβα ποτέ. Νομίζω το όνομά του γέρος, νομίζω είναι ο γέρος, όχι ο γέρος, ο παππούς. Γιατί όταν διάβασα το όνομά του, νόμιζα ήταν γέρος, ο γέρος. Αλλά μετά το επεξεργάστηκα λίγο και νομίζω εννοεί ο γέρος, ο δυνατός, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε, μας έχει βάλει δύο αισθητικά εδώ πέρα με 69 ντονάτ για μια εβδομάδα που μας βοηθάνε για το χείρο κόουν. Αυτό με τις προπονήσεις, συν 7 που είναι. Και γενικά μας βοηθάει και αυτό με τις αποστολές που να τελειώνουν πιο γρήγορα. Ναι, στο Χίρακο είμαστε θέση 5η. Στο προηγούμενο βγήκαμε δεύτερη δυστυχώς. Ρίξανε κάποια ντόνατ οι Middle Earth και πήραν την πρώτη θέση τους. Και έτσι μείναμε στη δεύτερη. Και η δεύτερη εντάξει, καλή είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε 5η γενικά με τις προπονήσεις. Έχουμε πέσει λίγο σε ενεργικότητα, αλλά και πάλι είμαστε ενεργή ομάδα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Γενικά, εντάξει, έχουμε και ένα μειονέκτημα στις προπονήσεις τώρα σε αυτό το Χίρακο. Επειδή όλες οι ομάδες έχουν 5 τρόπα προπονήσεως, εμείς δεν έχουμε ούτε ένα. Και προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά με αυτά που έχουμε μαζέψει γενικά από κατορθώματα και τέτοια. Και ναι, αυτό, πέμπτη θέση νομίζω θα βγούμε ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι σε 2-3 μέρες. Τα 5 τροπέα μας είναι αυτά που είχαμε πάντα. 3 ενέργειας και 2 μονομαχίες. Εντάξει, καλούτσικα τροπέα. Πιστεύω το ένα της τολμής να ήταν προπονήσεως θα βοηθούσε πολύ.
Και λοιπόν, ναι, 42 ντονατάκια έχουμε, 50 εκατομμύρια. Το πήγαμε 100% όπως ξέρετε την επέκταση. Γενικά εδώ πέρα σε χειρονικό, εντάξει, γενικά καλή συμμετοχή από τους περισσότερους. Είναι και κάποια άτομα που δεν έχουν βοηθήσει και τόσο πολύ. Άμα βοηθάγανε και αυτοί, πιστεύω ότι την τέταρτη θέση την είχαμε. Ίσως και πηγαίναμε και για τρίτη, άμα παίζανε όλοι συνολικά όπως παίζαμε οι περισσότεροι. Αλλά εντάξει, λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα τον Donuts που έχει βάλει και άλλα μερικά ο γερός. 1660, πάρα πολύ καλός. Ας δούμε και λίγο τον παίχτη του, πώς έχει δημιουργηθεί. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι, είναι ένεργος, γιατί δεν ήταν ένεργος, είχε κάποια θέματα. Και έχει φτάσει 332 level, πάρα πολύ καλός παίχτης. Έχει πάρει και τη σεζόν, έχει παίξει το σύστημα άμυαλο, πολύ ωραίο. Γενικά πάρα πολύ καλός παίχτης, μπράβο φίλε μου, συνέχισε έτσι, τα πας πολύ καλά. Και γενικά αυτή είναι η ομάδα, ναι, λογικά σε 2-3 μέρες θα φύγω από την ομάδα, θα πάω στη δικιά μου την άλλη που ήμουνα. Εντάξει, θα μου πείτε βλακίες κάνω, θα μείνω πολύ πίσω μετά. Θα παίξω άλλες 2 εβδομάδες, μετά θα το αφήσω το παιχνίδι λογικά, μέχρι να ξεκινήσει το σχολείο. Οπότε εντάξει, θα μείνω λίγο πίσω μόλις πάω στην ομάδα, θα μου πείτε ότι θα κάνω βλακία που θα φύγω από την ομάδα και θα πάω σε πολύ χειρότερη. Αλλά εντάξει, αυτό ήταν ο σκοπός αυτού του GR, να πάω στην ομάδα μου, να την πάω όσο πιο ψηλά γίνεται, μια και βάλα ντόνα στην ομάδα και δεν το έχω ξανακάνει. Και εντάξει, τώρα όποιος έρχεται με βοηθάει, όποιος θέλει έρχεται και με βοηθάει στην ομάδα του, θα πάω πέμπτη λογικά πριν αρχίσει το HeroCon. Οπότε όποιος θέλει να έρθει πέμπτη πριν αρχίσει το HeroCon μπορεί να έρθει στην ομάδα μου. Θα παίξω όπως παίζω τώρα, σε ενεργικότητα, θα πάω όσο πιο καλά γίνεται. Το βοηθάω και σε HeroCon και τέτοια. Οπότε ναι, πριν την Πέμπτη, πριν τις 9 βασικά, θα πάω στην ομάδα. Πριν τις 9 το βράδυ, την Πέμπτη, θα πάω στην ομάδα την Greek Legends. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει εκεί να συνεχίσουμε εκεί πέρα την πορεία μας. Λοιπόν, πάμε και σε κάθε τάξη να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, είμαι στους top 100, 97 θέση. Εντάξει, θα μπορούσαμε και καλύτερη τιμή. Απλά το προηγούμενο HeroCon με τις μονομαχίες με χάτισε λίγο πίσω. Γιατί κέρδιζα συν 10 τιμή, έκανα σίγουρες μάχες. Οπότε ναι, σε επίπεδο είμαι 113, είμαι λίγο πίσω, δεν είμαι στους 100. Η ομάδα μας είναι έκτη θέση, είναι στο τσάζ να πάει στη πέμπτη. Και νομίζω θα γίνει σιγά σιγά και αυτό. Πρωτάθλημα στους 90 τέλος πάντων. Εβδομαδιαίο τουρνουά PvP πήγα στους 87. Για πολύ καιρό ήμουν εκτός εκατοντάδας. Απλά σήμερα το έκαψα λίγο λόγω σχολείου, ξύπνησα νωρίς. Και έτσι έχουμε καλή θέση. Εμπειρία. 32 θέση, έχουμε πέσει λίγο. Ήμουνα χθες προχθές μέχρι 20 θέση ήμουνα, έχω πέσει 32. Γενικά εντάξει, τελευταία μου βγάζει και καλές αποστολές με διπλή εμπειρία που είναι. Πολύ σπάνια βγάζει καλές αποστολές. Άρα τι να κάνουμε, έτσι το θέλει. Γενικά στο τέτοιο δεν τα πάω και πολύ καλά. Είμαι στους top 50, έχω μείνει λίγο πίσω. Το έχω παρατήσει λίγο αυτές τις 2-3 μέρες. Όχι τελείως. Το έχω αφήσει σχετικά με την ενεργητικότητα. Ενέργεια και προπονήσεις, όλα αυτά τα έκανα. Απλά ναι, σε HeroCon αυτή τη φορά δεν τα πάω τόσο καλά. Θα μπορούσα άνετα να ήμουν στους top 30 με 20, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Και όπως είπαμε, η ομάδα μας στους top 5 και εδώ θα μείνουμε λογικά. Και αυτό ήταν το βίντεο, δεν νομίζω να ξέχασα κάτι να δείξω. Παίκτες δεν δείχνω γιατί παίρνει πολύ ώρα να σας δείξω και δεν νομίζω να σας αρέσει τόσο πολύ. Οπότε θα ήταν καλύτερα να μην μου ζητήσετε να σας δείξω προς το παρόν, έτσι. Οπότε ναι. Και αυτά από μένα, ελπίζω να μην ξέχασα κάτι να σας δείξω. Αν σας αρέσει το βίντεο, φυσικά πατήστε ένα like, δωρεάν είναι. Πατήστε και την εγγραφή, αυτό το κόκκινο κουμπάκι εκεί πέρα που βλέπετε. Άμα το έχετε πατήσει μια φορά, δεν χρειάζεται να ξαναπατήσετε. Και αυτά από μένα, αφήστε και ένα σχόλιο κάτω αν σας άρεσε το βίντεο, τι άλλο θέλετε να σας δείξω. Και αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!